Η πολιτική σύγκρουση λοιπόν για την αποτίμηση του ταξιδιού Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζεται. Ας προσπαθήσουμε κι εμείς να κάνουμε την αποτίμηση, την ακτινογραφία, με τη βοήθεια του ομότιμου καθηγητή Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής Θεωρίας, του κυρίου Ιωάννη Μάζη. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα, κύριε Μελικόνη. Καλησπέρα. Ένα πρώτο σχόλιο, πώς αποκωδικοποιείται όλα όσα είπε και όλα όσα άκουσε βεβαίως ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταρχάς, χωρίς να έχουμε διάθεση μιζέριες, γιατί το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να αντιδρούμε σαν Έλληνες σε κάτι τέτοια δεδομένα, όπως η επίσκεψη και η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο, θα πούμε ότι ήταν πολύ ευχάριστο να βλέπουμε τον Έλληνα, το Έλληνα τονίζω, Πρωθυπουργό στο Κογκρέσο, να ομιλεί ενώπιον του Κογκρέσου και αυτά τα οποία λέει να γίνονται ασμένως αποδεκτά με την σημειολογική μορφή των ορθίων χειροκροτούντων μελών του Κογκρέσου. Αυτό είναι ευχάριστο. Ναι. Δείχνει ένα πολύ καλό κλίμα για τη χώρα μας στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής αμερικανικής αισθητικής, πράγμα το οποίο έχει τη βαρύτητά του και θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Το δεύτερο είναι ότι προσπάθησε ο Πρωθυπουργός μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που ο ίδιος κρίνει ότι έχει να θίξει μερικά ζητήματα τα οποία αφορούν την Ελλάδα, τα εθνικά ενδιαφέροντα και συμφέροντα της χώρας και να καταγγείλει με έναν τρόπο αρκετά πολιτισμένο, πολιτικός ορθό θα έλεγα, χωρίς να αναφέρει το όνομα του καταγγελωμένου, τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας. Δεν νομίζω να υπήρξε βέβαια και κανένας εκεί μέσα που να μην κατάλαβε για ποιον μιλούσε. Ίσως δηλαδή να είναι κάπως έτσι άδικο να λέμε ότι δεν ανέφερε το όνομα της Τουρκίας, γιατί υποτιμούμε και την νοημοσύνη των Αμερικανών congressmen. Ως εδώ καλά. Ναι. Εκείνο το οποίο όμως πρέπει να πω είναι μερικές παρατηρήσεις που έκανα παρακολουθώντας πολύ σχολαστικά και πολλές φορές την ομιλία του Πρωθυπουργού. Το να αναφέρεσαι στο Κυπριακό και να λες ότι δεν θα γίνουν δεκτά δύο κράτη νομίζω ότι είναι εκ περισσού, γιατί ούτε η Βρετανία ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν τα δύο κράτη. Και δεν τα θέλουν τα δύο κράτη και ιδίως η Αγγλία, η οποία είναι και εγγύητρια δύναμης, για τον απλούστατο λόγο του ότι ο διαχωρισμός αυτός θα απαγορεύσει στην Αγγλία να κάνει το γνωστό παιχνίδι του divide and rule, δηλαδή του διέρη και βασίλευε. Ναι. Και θα χάσει την επιρροή που έχει μέχρι τώρα στο νησί, το οποίο είναι και το τελευταίο διαμάντι του στέματος του Βρετανικού. Συνεπώς το θεωρώ, αν θέλετε, πλεονασμό. Εκείνο το οποίο θα περίμενα να ακούσω από τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ότι θέλουμε την εφαρμογή όχι απλά του διεθνούς δικαίου αλλά και του ευρωπαϊκού πρωτογενούς δικαίου, ναι, το οποίο προβλέπει πρώτα-πρώτα, σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει συνομοσπονδιακή μορφή δύο ανεξαρτήτων κρατών, διότι αντίκειται στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο, έτσι, ναι, γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην τήρηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Επίσης, θα περίμενα να τον ακούσω να μιλάει ότι επιθυμούμε μία Κύπρο η οποία να έχει μία νομική προσωπικότητα και μία ηθαγένεια, όπου η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας θα είναι πλήρης και κατά το στρίκτο σένσου, δηλαδή κατά την στενή έννοια, ναι, που περιλαμβάνει την εδαφική ακεραιότητα, τα σύνορα, την Αιγαία Λίτιδα ζώνη, και κατά το λάτο σένσου, δηλαδή κατά την ευρεία έννοια που περιλαμβάνει τις θαλάσσιες ζώνες, την Άγκλος 3 κτλ. Και βεβαίως, εάν κάποιος μας έλεγε ότι η Τουρκία δεν έχει υπογράψει την Άγκλος 3, θα συνέχιζε ο Πρωθυπουργός
λέγοντας ότι ήδη η Άγκλος 3 αποτελεί εθιμικό δίκαιο και αυτό ισχύει έργα όμνες. Mm-hmm. Όπως επίσης θα ήθελα πολύ να ακούσω να μιλήσει για το μη δυνατότητα πλέον παραμονής στρατευμάτων κατοχής επί της Κύπρου και βεβαίως εγγυήσεων, όπως και για αποχώρηση των επίκων που εγκατεστάθησαν παρανόμως και την επιστροφή των νομίμων κατοίκων. Πάντως να σας πω κάτι, σας διακόπτω, αλλά αν έλεγε τόσο αναλυτικά, εσείς τώρα περιγράφετε μία πιθανή λύση του Κυπριακού. Αν τα περιέγραφε όλα αυτά με τέτοια ακτινογραφία και δεν έλεγε μια κουβέντα για τις υπερπτήσεις στα νησιά ή δεν έλεγε τη λέξη Τουρκία κλπ. Θα ήταν σαν να είχε πάει στην Ουάσιγκτον ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μα ο πρόεδρος, ο Έλληνας πρωθυπουργός, είχε πει πριν πάει ότι δεν θα πάω μόνο ως εκπρόσωπος. Σας το θυμίζω, κύριε. Σωστό, λοιπόν. Σωστό. Και μάλιστα σήμερα δεν τον τηλεφώνησε και τον ευχαρίστησε και ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Έτσι. Είναι πολύ βαριά κουβέντα. Δεν θα πάω μόνο ως εκπρόσωπος της Ελλάδος, αλλά ως εκπρόσωπος του ελληνισμού. Ναι, ναι, ναι. Είναι βαριά κουβέντα αυτή. Όλα αυτά που σας ανέλησα ήταν πολύ απλά για να τονίσω ότι θα περίμενα να ακούσω από τον Πρωθυπουργό να πει το εξής. Το διεθνές δίκαιο για την Κύπρο και το ευρωπαϊκό δίκαιο για την Κύπρο. Ναι. Γιατί το διεθνές μόνο, ξέρετε τι σημαίνει, κύριε Μελιγκόνη? Ότι μόλις τελειώσει και τον πιάσουν λίγο παρακάτω, θα του πούνε ωραία, το σχέδιο Ανάν διεθνές δίκαιο ήταν. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών το έβγαλε. Γιατί δεν το ψηφίσετε? Λοιπόν, με μία λέξη λοιπόν, ευρωπαϊκό δίκαιο, ναι, δίπλα στο διεθνές, το κάλυπτε αυτό. Δεν ήταν ανάγκη να κάνει όλη αυτή την ανάλυση. Πάντως φαντάζομαι θα συμφωνήσουμε, κύριε Μάζη, παρά τη γνωστή και δεδηλωμένη αντίθεσή σας με το σχέδιο Ανάν, τώρα μιλάμε 18 χρόνια πίσω, ότι αυτή τη στιγμή... Έχω γράψει εναντίον του σχεδίου Ανάν και στα αγγλικά. Ότι αυτή τη στιγμή, σε σχέση με όσα έχουν συζητηθεί, όχι σε σχέση με όσα θέλει τώρα ο Ερντογάν ή τώρα ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, σε σχέση με όσα είχαν συζητηθεί και στο Κράν Μοντανά και στο Μον Πελεράν, το σχέδιο Ανάν φαντάζει παράδεισος, έτσι? Όχι. Γιατί? Σε καμία περίπτωση. Μα το σχέδιο Ανάν τι κάνει? Καταστρέφει ένα ήδη υπαρκτό κράτος, το οποίο είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και το αντικαθιστά με ένα υβρίδιο το οποίο δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο τέτοιο παράδειγμα, και το οποίο τι κάνει? Εάν δεν λειτουργήσει, τότε πέστε μου, επανέρχεται και πάλι η Κυπριακή Δημοκρατία? Όχι. Διαλύεται το παν. Δηλαδή έχεις ένα κράτος οργανωμένο, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το οποίο έχει ένα τεράστιο ισχυρό φορτίο ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού, που λέει τι, και επιπλέον και διεθνούς, δηλαδή που λέει τι, ότι δεν αναγνωρίζουμε τα κατεχόμενα, ότι δεν μπορεί κανείς να αναγνωρίσει αυτό το δεύτερο πράγμα το οποίο βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή, ότι πρέπει να έχει μία νομική προσωπικότητα, μία ηθαγένεια κτλ. Κτλ. Το διαλύεις αυτό το πράγμα και πας πού? Αν δεν λειτουργήσει αυτό το πράγμα το οποίο θύμιζε ανώνυμο εταιρεία, τι θα κάνεις, τι θα βάλεις στη θέση του? Τίποτα. Κύριε Μάζη. Ένα κράτος το οποίο θα εδιοικεί, το λέει, από τρεις εξωχωρίους δικαστάς. Ένα Βενεζουελιάνο, ας πούμε, ένα Βραζιλιανό και έναν Κολομβιανό. Οι οποίοι, αν δεν συμφωνούσαν, τι θα κάναν? Θα κάναν κλήρωση. Θα ρίχναμε το νόμισμα. Μα αυτά είναι αστειότητες, κύριε Μελιγκόνη. Συγγνώμη. Κύριε καθηγητά, για να επιστρέψουμε λίγο στα δικά μας, επειδή από ό,τι κατάλαβα και εσείς δεν θεωρείτε... Με προκαλέσατε για το σχέδιο. Ναι, παρακαλώ, αλίμονο. Επειδή από ό,τι κατάλαβα δεν θεωρείτε μείζονο σημασίας το γεγονός ότι η Τουρκία δεν κατονομάστηκε, θέλω να σας ρωτήσω, όταν ο κύριος Τσίπρας είχε πάει στο Λευκό Οίκο επί Τραμπ, έτσι, σε αυτή την περίφημη συνάντηση, και το είπε, διαβάζω, η επικίνδυνη παραβατική αεροναυτική δραστηριότητα της Τουρκίας στο Αιγαίο πρέπει να τερματιστεί. Και άλλα πολλά που τέλος πάντων δεν έχουμε τον χρόνο τώρα. Και μάλιστα αυτά τα έλεγε σε έναν πρόεδρο, ο οποίος είχε ανοιχτή γραμμή με τον Ερντογάν, ενδεχομένως και με παραθεσμικούς τρόπους, όπως τότε φημολογείτο. Τον κατηγόρησε κανείς
ότι στένεψε την επίσκεψη, τον κατηγόρησε ότι πήγε να κάνει το μαθητή που διαμαρτύρεται στο δάσκαλο κλπ. Μπράβο, του είπαν όλοι. Ένας από αυτούς που του είπε μπράβο, αν βρείτε τα σχετικά βίντεο, ήταν και ο Μιλών. Mm-hmm. Άρα τώρα γιατί αυτή η διακριτικότητα από την πλευρά του κ. Μητσοτάκη εντός πολλών εισαγωγικών? Πριν 1,5 μήνα υποτίθεται έφαγε στην Κωνσταντινούπολη, συνέφαγε με τον κύριο Ερντογάν και συμφώνησαν σε ένα ήρεμο καλοκαίρι, και μερικές εβδομάδες μετά ο κ. Ερντογάν αυτή την υποτιθέμενη de facto συμφωνία τους την πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων. Ακριβώς λοιπόν, προσέξτε με, είπα μερικές κουβέντες τις οποίες πιθανόν δεν τους δώσατε τη δέουσα βαρύτητα. Είπα, κατά την αμερικανική κοινοβουλευτική αισθητική, mm-hmm. ένα, είπα τη λέξη πολιτικός ορθός, mm-hmm. και δεύτερον, και τρίτον, είπα κατά την εκτίμηση του κυρίου Μητσοτάκη. Α, κατά τη δική σας εκτίμηση, γιατί εκτός από την κοινοβουλευτική αισθητική υπήρχε και το μακράς διαρκείας τέτα-τέτ στο Λευκό Οίκο μέσα. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν λέει το ρεπορτάζ, mm-hmm. Εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, λέει το ρεπορτάζ εκεί ότι του έδειξε τους χάρτες της γαλάζιας πατρίδας, του εξήγησε με λεπτομέρεια τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτά λέει το ρεπορτάζ. Οι διαρροές του Μαξίμου, ναι, όντως, αυτό λένε. Έτσι. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, εάν λοιπόν τα είπε κατηδίαν, ναι. τότε όντως στη μία περίπτωση εσεβάς στη μία κοινοβουλευτική αισθητική, mm-hmm. μάλιστα, και στην άλλη περίπτωση το απολύτως σαφής και ειλικρινής. Επειδή λοιπόν εμένα δεν μου αρέσει να βλέπω τον ελληνικό πολιτικό κόσμο να συγκρούεται, mm-hmm. Τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ σημαντικό εθνικό θέμα, όπως είναι η αρτιότητα, η εδαφική ακυρεότητα και η κυριαρχία του ελληνισμού. Ναι. Δεν μου αρέσει. Θέλω να είμαστε όλοι μαζί σαν Έλληνες, και το ξέρετε, το έχετε καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια που διατυπώνω ένα δημόσιο λόγο. Γι' αυτόν τον λόγο λέω, ας είμαστε σε αυτό το πράγμα λιγότερο μικρόψυχοι και ας πάμε στην ουσία. Θα ήθελα λοιπόν το πρώτον να ακούσω και τη λέξη ευρωπαϊκό δίκαιο, ναι. ένα το κρατούμενο, και δεύτερον θα ήθελα να έχει προηγηθεί, όπως είχα πει και πριν την επίσκεψη, mm-hmm. να έχει προηγηθεί η επίσκεψη και μετέπειτα να γίνει η κύρωση της αμυντικής συμφωνίας συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Και σαφές. Τρίτον, θα ήθελα να έχει κάνει την προεργασία ο κύριος Μητσοτάκη. Εγώ τα γράφω από το 2005 στην εφημερίδα Τα Νέα, mm-hmm. μετά στην Καθημερινή, έτσι. Και ειδικά τους τελευταίους 2-2,5 μήνες, δεν πάω να λέω μέρα παραμέρα, ότι πρέπει, και ήταν η ιδανική ευκαιρία, μάλιστα. ο κύριος Μητσοτάκης εκεί να θέσει, αφού είχε συνεννοηθεί με τον κύριο Αναστασιάδη, να θέσει το ζήτημα της συμπερίληψης μιας ετήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας προς το ΝΑΤΟ για την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Πιστέψτε με, ναι. ότι επειδή οι συνθήκες έχουν αλλάξει απολύτως, μία τέτοια αίτηση, η οποία θα ανάγκαζε την Τουρκία να βάλει βέτο και σε ένα τρίτο κράτος, το οποίο θα ήθελε να ενισχύσει το ΝΑΤΟ, και μάλιστα σε μια τόσο κρίσιμη ναι. περιοχή όσο είναι η Νοτιοανατολική Μεσόγειος, θα δημιουργούσε έτι περισσότερα προβλήματα στην συνείδηση των Αμερικανών για τον ρόλο της Τουρκίας και το κατά πόσον η Τουρκία είναι ένας αξιοπρεπής και αξιόπιστος σύμμαχος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Είστε σαφείς. Αυτό λοιπόν ήθελα να το ακούσω. Μάλιστα. Και θα ήθελα μετά να ακούσω και τους λόγους. Και να κλείσουμε με αυτό, αν θέλετε, ναι. Η Τουρκία ναι. θα διετύπωνε ως αντιρρήσεις. Μήπως τότε, για σκεφτείτε το, και εδώ τελείωσα, κύριε Μελιγκόνη, αν έκανε αυτή την αίτηση και έλεγε μαζί με το πακέτο Σουηδίας-Φιλανδίας, θέλουμε, και εκπροσωπώ και τον πρόεδρο Αναστασιάδη, mm-hmm. να δεχθείτε την αίτηση ως ΝΑΤΟ πια, να δεχτείτε την αίτηση και της Κυπριακής Δημοκρατίας, μήπως τότε δεν θα σηκώνονταν όλοι σαν ελαττήρια να τον καταχειροκροτήσουν? Δεν θα κέρδιζε ακόμη περισσότερο και τις εντυπώσεις και την ουσία? Δεν θα εξέθετε ακόμη περισσότερο την Τουρκία? Αυτές είναι οι σκέψεις μου. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για αυτές και για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.